Έχουμε πει ότι το Δημοτικό Οδείο Λαμίας είναι ένα κόσμημα για τον πολιτισμό της πόλης μας, της στερεάς Ελλάδας και της Ελλάδας γενικότερα. Έχει μια ιστορία πολλών ετών. Έχει μια ιστορία την οποία συνεχίζει η διευθύντριά μας, η αγαπημένη μας Αθηνά Στεφοπούλου, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όμως σήμερα έχουμε να τονίσουμε και κάτι άλλο, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την καλή πορεία που έχει το Δημοτικό Οδείο. Θα πω πριν από αυτό ότι η Δημοτική Χοροδία δημιουργήθηκε στη Λαμία, στην πόλη μας, για πρώτη φορά, από τον Αλέξανδρο Ενιάν. Στη συνέχεια, έχουμε τη μεικτή Δημοτική Χοροδία, η οποία μας έχει δώσει βήματα προόδου και έχει κάνει γνωστή τη Λαμία μας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Όμως κάτι έλειπε από τη Δημοτική Χοροδία. Έλειπε η Δημοτική, Παιδική και Νεανική Χοροδία. Ήταν μια ιδέα την οποία μου την κατέθεσε ο Νότας Βεριόγλου και τη στήριξε η διευθύντριά μας η Αθηνά Στεφοπούλου και την υιοθετήσαμε σαν Δήμος. Και είμαστε εδώ σήμερα να ανακοινώσουμε ότι δημιουργήσαμε τη Δημοτική, Νεανική και Παιδική Χοροδία, η οποία συμπληρώνει το πάζλ των χοροδιών της πόλης μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τίποτα δεν μπορεί να πούμε ότι υπηρετούμε σε επίπεδο πολιτισμού, αν δεν επικεντρώσουμε στο πιο δημιουργικό, στο πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας, που είναι τα παιδιά μας. Και επικεντρώσαμε στα παιδιά μας. Και σήμερα έχουμε ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Ήδη έχουμε 45 παιδιά με την αρχή, με την έναρξη της Δημοτικής αυτής Νεανικής Χοροδίας. Μπορούμε να αναπτύξουμε τις διεξιέτες τους και να δημιουργήσουμε τη γενιά του μέλλοντος. Αυτή τη γενιά που θα πάει τον πολιτισμό της πόλης μας μπροστά. Βέβαια, τίποτα δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε μια προσωπικότητα παιδαγωγική και καλλιτεχνική, η Κατερίνα Ιμπότση που είναι δίπλα μου, η οποία είχε αναλάβει το κομμάτι αυτό. Η ποιότητα καλλιτεχνική και παιδαγωγική της οποίας εγγυάται και το αποτέλεσμα. Είμαστε τυχεροί, σαν Δημοτικό Οδείο Λαμίας, που έχουμε επικεφαλής μας τον Δήμαρχο της Λαμίας, τον κύριο Καραΐσκο, γιατί πραγματικά σε οποιαδήποτε, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε οποιαδήποτε ιδέα ή πρωτοβουλία που θέλουμε να πάρουμε, πάντα συναντάμε την απάντηση ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Επομένως, ήταν ένα μεγάλο ναι και σε αυτή την πρόταση που έγινε να ιδρυθεί η Παιδική Νεανική Δημοτική Χοροδία. Και γιατί όχι μέσα στενά πλαίσια του Οδείου? Γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, ανεξάρτητα από τη γνώση μουσικής, είναι βασικό αυτό, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρουν μουσική τα παιδιά, ενώ σε θεωρητικό επίπεδο, θέλουν απλά να τραγουδήσουν, είναι δωρεάν και επιπλέον μπορούν να φοιτούν και σε κάποια άλλο οδεία και να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ για την Δημοτική Χοροδία, την οποία στηρίζουμε απόλυτα σαν οδείο. Και γιατί τη στηρίζουμε απόλυτα? Γιατί θεωρούμε ότι το πρώτο όργανο που έχει ένα παιδί στα χέρια του είναι η φωνή του. Με αυτή τη φωνή, λοιπόν, είναι η πρώτη επαφή, η πρώτη καλλιτεχνική επαφή που έχει. Επομένως, τα παιδιά που στην πλειονότητά τους τους αρέσει να τραγουδάνε, τους δίνουμε ένα μέσο να μπορούν να εκφραστούν. Βέβαια, για να αποτελέσει ένα σωστό σώμα αυτή η χοροδία, έγινε ένα μεγάλο κάλεσμα, τέλος Σεπτεμβρίου, και ήρθανε πολλά παιδάκια τα οποία είδαμε τις δυνατότητες που είχαν για να συμμετέχουν και να προχωρήσει αυτή η χοροδία. Συνεχίζουμε να δεχόμαστε παιδιά, εφόσον περάσουν από κάποια τυπική ακρόαση και δούμε τις δυνατότητές τους. Το Οδείο, λοιπόν, είναι δίπλα σε αυτή τη χοροδία με όλα του τα μέσα. Τη φιλοξενεί, την υποστηρίζει με οποιοδήποτε μέσο καλλιτεχνικό, είτε με συναδέρφους μουσικούς που θα χρειαστεί αύριο μεθαύριο η χοροδία, είτε οτιδήποτε χρειαστεί η μαέστρος. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή της μαέστρου. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνομαι μέλος αυτής της οικογένειας. Μοιράζομαι το όραμα του Δήμου της Λαμίας για τη δημιουργία αυτής της χοροδίας. Θα ήθελα να πω ότι ο ρόλος μιας χοροδίας δεν είναι απλά ψυχαγωγικός, αλλά είναι πολύ πιο σπουδαίος. Είναι μορφωτικός, παιδαγωγικός, κοινωνικός.
συμμετοχή σε μια χοροδία αποτελεί το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει ένα παιδί να μαθαίνει μουσική, να αναπτύσσει και να βελτιώνει την ικανότητά του στο τραγούδι, στοιχεία πολύ βασικά για την εκμάθηση της μουσικής. Εξασκεί παράλληλα την ακοή του και τη διαφραγματική αναπνοή. Τα παιδιά στη χοροδία αποκτούν πειθαρχία και ευγενή άμυλα, στοιχεία, καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους και η στάση του ενός επηρεάζει το σύνολο όλης της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Διευθύντρια για τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οδείου και εύχομαι να έχουμε μια καλή πορεία.